Πάμε μέσα σε μια απευθεία σύνδεση στην Ανδραβίδα με Χρήστο Στρατουλάκο. Τον και οποίο να τον δούμε. Θα δούμε ευθύ αμέσω και είναι μαζί μα επίση και η κυρία Γιάννα Παναγοπούλου. Είναι η δικηγόρο τη οικογένεια από την Ανδραβίδα. Ο Χρήστο έχει μαζί του και τον κύριο Σταύρο Γουργουρά που θα μα μιλήσει για το περιστατικό. Κυρία Παναγοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα σας. Σε όλου. Α ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ. Επίση, είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα από την Ανδραβίδα και χρόνια πολλά. Μια ακόμα δύσκολη μέρα εδώ για την περιοχή, διότι χθες είχαμε και τα στοιχεία τα οποία έγιναν γνωστά από την ελληνική αστυνομία όσον αφορά την ομολογία του δράστη για το φωνικό που είχαμε εδώ στην πόλη, το οποίο έχει συγκλονίσει τους πάντες, όχι μόνο την Ανδραβίδα, πιστέψτε με, αλλά και ολόκληρη την χώρα, καθώς είναι αρκετά τα μηνύματα τα οποία έχουμε δεχτεί και εμείς για τον τρόπο με τον οποίο συνέβη, τα όσα έκανε ο άνθρωπος ο οποίος ομολόγησε μέσα στο σπίτι. Αλλά Δημήτρη και Μαρία, δεν είναι η πρώτη ιστορία η οποία έχει γίνει γνωστή εδώ από την Ανδραβίδα. Ο κύριος Σταύρος που είναι δίπλα δηλαδή μου είναι γείτονας αυτός ο άνθρωπος, του Χρήστο. Για να μην σας τα πω εγώ, Δημήτρη, πει, ο είναι ο κύριος Σταύρος, ο οποίος είναι γείτονάς του. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσουμε με το περιστατικό που είχατε το 2013. Τι είχε συμβεί? Το 2013 το πρωί, 6,5 ώρα έφυγα από εδώ από το σπίτι και πήγα στην εξοχή η οποία βρίσκεται γύρω στα 700 μέτρα από εδώ για να πάρω τα κυνηγόσχυλά μου και να μεταβώ σε ένα χώρο πιο πάνω για κυνήγι. Μάλιστα. Εκείνο το πρωί αφού φόρτωσα τα κυνηγόσχυλα, αυτός πρέπει να με περίμενε 100 μέτρα πριν την εξοχή μου σε ένα γεφύρι, γιατί βρήκαμε που πατούσε και περίμενε, βρήκε η αστυνομία δηλαδή, η ασφάλεια που με περίμενε πίσω από μια αγριοτριανταφυλιά, που είναι δίπλα στο γεφύρι εκεί. Και όταν εγώ επέστρεψα. Γιατί εκεί ήταν και ένα το καλύτερο σημείο που θα έκοβα και, και ταχύτητα και έπαιρνα στρίψω δηλαδή προς τα αριστερά. Και τι συνέβη, εκεί την ώρα εγώ είδα τον κύριο δηλαδή φορούσε κουκούλα. Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά ό,τι και να μου πει ο καθένας, αυτός ήταν. Λοιπόν, διότι το οποίο τι σας έκανε εκεί, γιατί παραφύλαγε εκεί. Με ένα πιστόλι πλακέ 9, έχω υπόψη μου, δηλαδή έχω δει πολλά πιστόλια και ξέρετε, το ναι. θυμάμαι. Ωραία. Και μου ζωντανεύει αυτή τη στιγμή μνήμες οι οποίες με πληγώνουν πάρα πολύ. Είχατε αντιπαράθεση μαζί του? Ναι, είχαμε αρκετές αντιπαραθέσεις. Μία του φταίγανε, μία το κοτσάνι που πέταξε το παιδί πίσω στην αυλή του. Μία τα ερκοντήσια έκαναν θόρυβο. Μα μιλάμε για σοβαρά μία θέματα. Δηλαδή. Μία είχε, κάψει δύο κάδους εδώ στο σταυροδρόμι δίπλα από την οικία και μας. Και τι τσακωνόσασταν ή έγιναν και άλλα περιστατικά? Δηλαδή σας επιτέθηκε με το όπλο? Με το όπλο μένα με πυροβόλησε, κυρία. Σας πυροβόλησε? Βεβαίως. Έχω 10 τρύπες επάνω μου, οι οποίες οι 5 επί 2 είναι διαμπερές. Γιατί η απόσταση ήταν 2 με 3 μέτρα το πολύ. Μισό λεπτό. Αυτά τα γνωρίζει η αστυνομία που μας λέτε τώρα? Βεβαίως, κύριε, βεβαίως. Ναι, δεν τα γνωρίζει. Εγώ ήρθε δηλαδή, διαδικαστής από την Πάτρα. Τι είχε γίνει? Μου έριξε τις δύο πρώτες στη δεξιά πλευρά εδώ που βρίσκονται και είναι διαμπερές πίσω στην ομοπλάτη. Και μετά όταν έπεσα κάτι άρχισε και με πυροβολούσε πίσω. Ναι, λέω, είχε συλληφθεί, κύριε Σταύρο, αυτός ο άνθρωπος? Δεν είχε, ήρθαν μετά για ανακρίσεις. Αυτά τα ξέρει ασφάλεια, μην με ρωτάτε. Ναι. Τι να σας πω. Καταγγείλατε εσείς ποτέ να πάει στο δικαστήριο, να του κάνετε μήνυση? Τι έγινε από εκεί πέρα? Όχι, γιατί μου είχαν πει τότε από την ασφάλεια, μου είχαν πει να μην, δεν βρέθηκα στοιχεία. Και η υπόθεση ότι ωραία. Δεν πλύνει, ότι μένει στο φάκελο και ίσως σε κάποια φάση θα κάνει το λάθος. Λοιπόν, είναι μαζί μας η δικηγόρος της οικογένειας, η κυρία Παναγοπούλου. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε και χαίρομαι, για έναν άνθρωπο. Χαίρομαι πάρα πολύ, την οποία την εκτιμώ διαμέσου βέβαια από τις... Γι' αυτό να την ακούσουμε, κύριε Σταύρο. Ωραία. Εδώ μιλάμε για ακούσουμε. Έναν άνθρωπο ο οποίος είχε επιδείξει αρκετές φορές προβληματικές συμπεριφορές. Μαθαίνουμε ότι σκότωνε ζώα, είχε απειλούσε κάνει επιθέσεις σε διάφορους ανθρώπους, κυρία Παναγοπούλου. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά τα συζητάμε αφού έχει ξεκληριστεί μια ολόκληρη οικογένεια. Ακριβώς, και αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό είναι το θλιβερό σε τέτοιου είδους εγκλήματα. Ότι μετά το έγκλημα, μετά την αξιόπινη συμπεριφορά, ακούγονται μαρτυρίες, άλλες αναπόδεικτες, άλλες αποδεδειγμένες,
στοιχεία διάφορα τα οποία δείχνουν ένα παρελθόν. Ο ένα ίδιος παρελθόν, τι έχει παραδεχτεί οποίο... τώρα, τι έχει ομολογήσει, κυρία Παναγόπουλου? Ο ίδιος από την επίσημη ενημέρωση που είχαμε από την αστυνομία έχει ομολογήσει τις δύο ανθρωποκτονίες για τους γονείς. Mm-hmm. Δεν έχει ομολογήσει το ότι έπνιξε τα δύο μωρά της οικογένειας. Αυτό τι σημαίνει? Βέβαια όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι είναι αυτός. Είναι αδιάσυστα τα στοιχεία. Να ευχαριστήσουμε την ελληνική αστυνομία, η οποία εξιχνίασε το τετραπλό φωνικό, γιατί το έργο της ήταν και δύσκολο. Είχαμε να κάνουμε με έναν δολοφόνο, με έναν καθομολογία δράστη, ο οποίος προσπαθούσε μετά το έγκλημα να αποφύγει τις ένομες συνέπειες των πράξεών του, επί μέρες κρυβόταν και θεωρούσε μέσα στο μυαλό του ότι θα ξεγελάσει ακόμη και την ελληνική αστυνομία και τις αρχές και τους υπευθύνους. Είχαμε να κάνουμε λοιπόν με ένα δράστη ο οποίος διέπραξε ένα έγκλημα πρωτοφανούς αγριότητας. Σκεφτείτε ότι πυροβόλησε στο κεφάλι τους δύο γονείς, έπνιξε τα δύο μωρά της οικογένειας, είχε μεταφέρει θησαυρούς στο τρέιλερ έξω στην αυλή και ξεκίνησε να τους φορτώνει για να τους απομακρύνει από τον τόπο του εγκλήματος, ώσπου για άγνωστους λόγους μέχρι στιγμής, οι οποίοι δεν μας έχουν γίνει γνωστοί, εγκατέλειψε αυτές του τις ενέργειες. Βέβαια το ερώτημα, συγγνώμη κυρία Παναγοπούλου, και να ρωτήσω και τον κύριο Μπαλάσκα ως προς αυτό. Πώς μπορεί ένας τύπος σαν αυτό να κυκλοφορεί, να απειλεί ένα ολόκληρο χωριό, να έχει και όπλο? Δηλαδή όλα αυτά μας φαίνονται, θα μου πείτε στην περιφέρεια ότι αυτά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν, αλλά εδώ αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίναμε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Αλλά εδώ τον και είχαν χρόνια. Καταγγείλει όμως αυτόν, κύριε Μπαλάσκα. Είχαν υπάρξει καταγγελίες. Για να μπορέσει να απομακρυνθεί κάποιος, για να μπορέσει να φύγει από την πιάτσα, έτσι όπως λέμε, θα πρέπει να κάνει κάποιες αξιόπινες πράξεις. Τι πρέπει να σκοτώσει? Θα πρέπει να κάνει τις αξιόπινες πράξεις για να συλληφθεί και να πάει στην ελληνική δικαιοσύνη και να τιμωρηθεί. Τώρα, σειρά αξιόπινων πράξεων έχει κάνει πολλά. Προκειμένη περίπτωση δεν μιλάμε για ένα δολοφόνο. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα μακελάρι. Είναι ιδιαίτερο το έγκλημα που έκανε και όχι. Όσον αφορά τις δύο δολοφονίες που εκτέλεσε ψυχρό ένα ζευγάρι δύο νέους ανθρώπους, αλλά που έπνιξε με τα ίδια τα χέρια δύο παιδιά. Γι' αυτό και αμέσως κατάλαβαν οι συνάδελφοί μου από τον πύργο ότι είναι πολύ ιδιαίτερη αυτή η περίπτωση και βεβαίως ενημέρωσαν τα κεντρικά και κατέβηκαν και τα λαγωνικά του κατά ζωής κάτω για να βοηθήσουν και έτσι βγάλαμε τη δουλειά. Θέλω να σας πω. Η αστυνομία, εμείς ρωτάμε άλλο πράγμα. Αν η αστυνομία επιλαμβάνεται από αυτά τα μικρά που λέμε πολλές φορές, που δείχνουν όμως ένα χαρακτήρα. Η αστυνομία επιλαμβάνεται μόνο όταν καταδεικνύονται εγκληματικές πράξεις. Μάλιστα. Είτε μικρές είτε μεγάλες. Όταν καταδεικνύονται αυτές οι πράξεις. Και όταν υπάρχει καταγγελία. Επόμενη, και κανονική καταγγελία. Η μήνυση. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει καταγγελία. Ναι. Και αυταπάγγελτα πολλές φορές. Υπάρχουν εγκληματικές πράξεις οι οποίες έχουν στον ποινικό κώδικα αυταπάγγελτο χαρακτήρα. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, καταλαβαίνετε ότι έχουμε, σας λέω πάλι, να κάνουμε με ένα μακελάρι. Ο οποίος, κοιτάξτε, κατά την ανάκριση ήταν πάρα πολύ σκληρός. Ο οποίος μας προσδίδει φασιστικά και ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Έχει και τέτοια χαρακτηριστικά. Βεβαίως. Κοιτάζουμε τώρα τις αναρτήσεις τους. Βεβαίως θα ολοκληρώσει τη δικογραφία η εισαγγελία του πύργου. Αλλά κοιτάμε μέσα να γράφει Χίτλερ, Σίκο και άλλα πράγματα. Εδώ είναι ένα προηγήθηκε επιτρέπετε. Ναι, κύριε Παναγόπουλου. Αν μου επιτρέπετε, στο σημείο αυτό, ο άνθρωπος αυτός, μην τον χαρακτηρίζουμε δολοφόνο επειδή αφαίρεσε αυτές τις τέσσερις ανθρώπινες ζωές. Υπάρχουν μαρτυρίες και στοιχεία τα οποία φαντάζομαι θα εισφερθούν στην ποινική δικογραφία και εμείς περιμένουμε να ολοκληρωθεί πρώτα, γιατί έχουμε άλλο ρόλο δικονομικά στη συγκεκριμένη ποινική δικογραφία. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί, να δηλώσουμε παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, να σεβαστούμε την ποινική δικονομία. Πλην όμως, φτάνουν στα αυτιά μας στοιχεία και καταγγελίες. Ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος εγκληματούσε κατά των ζώων της περιοχής. Βεβαίως, έχει ακουστεί. Σκότωνε σκυλιά. Αυτό μπορεί να σας το επιβεβαιώσει και ο κάτοικος. Η οικογένεια, κυρία Παναγοπούλου, μπορείτε να μας πείτε τι σας έχει πει, σε τι προστριβές έρχονταν με αυτόν τον άνθρωπο η οικογένεια? Οι προστριβές ήταν προστριβές ασήμαντες, όπως και οι προστριβές που ανέφερε ο κύριος Οπαθών προηγουμένως. Μάλιστα. Ήταν προστριβές για τα ενίκια. Ήταν προστριβές λόγω του δίστροπου χαρακτήρα του καθομολογίαν δράστου. Ήταν ένας δίστροπος χαρακτήρας, ένας βίαιος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ αυταρχικός, ήθελε να επιβάλλει την άποψή του, τη γνώμη του
και θεωρούσε ότι ήταν ο Νταΐς της περιοχής. Εδώ έχουμε ακούσει, κυρία Παναγόπουλου, προς επίρρωση αυτού που λέτε. Δεν μου δίναν τα νίκια εμάς, αυτό μας είπε, και μας το είπε τόσο κοινικά. Ναι, είπε για τα νίκια ότι δεν μου δίναν τα νίκια. Γιατί το έκανες, δεν μου δίναν τα νίκια. Ναι, αλλά ήταν ένας άνθρωπος εύφορος. Α, ήταν και εύφορος. Μάλιστα. Και βρήκαν και ένα σημαντικό χρηματικό ποσό στο σπίτι του. Προβληματική προσωπικότητα, η οποία φαινόταν από τις πράξεις του. Τουλάχιστον εγώ αυτό την απορία. Δολοφόνησε βέβαια μια ολόκληρη οικογένεια. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, είναι επειδή μπορεί να επικαλεστεί προβλήματα λόγω αυτής της προβληματικότητας, προβλήματα ψυχικής υγείας ή το οτιδήποτε. Εδώ λοιπόν, με αφορμή αυτό το γεγονός, θα πρέπει να δούμε τις ποινές, θα πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές για την οικογένεια, την οποία εκπροσωπώ. Αυτό που την απασχολεί είναι τα όποια ελαφρυντικά ή όποιες περιστάσεις που μπορεί να επικαλεστεί ο συγκεκριμένος. Εδώ τι προβλέπει η δικονομία τώρα, τι προβλέπει ο κώδικας. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε τις ποινές. Η ποινή για την κάθε ανθρωποκτονία είναι ισόβια κάθριξη. Mm-hmm. Όμως, εάν ένας κατηγορούμενος επικαλεστεί ότι την κάλεσε, ότι τέλεσε, συγγνώμη, την ανθρωποκτονία και δεν είχε συνείδηση των πρατωμένων, ότι βρισκόταν σε μια διαταραχή δηλαδή της ποινικής καταστάσεως, βεβαίως. Εδώ λοιπόν θα πρέπει σε τέτοιου είδους περιπτώσεις μετά, να δούμε τις ποινές. Γιατί θα είναι ντροπή για όλους μας αν κάποια ημέρα ο άνθρωπος αυτός αφαιθεί ελεύθερος. Πάντως, κυρία Παναγωπούλου, αυτό θα το αποφασίσουν οι αρχές. Όμως, από την άλλη, εδώ μιλάμε και για ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος μπούκαρε μέσα στο σπίτι, σκότωσε αυτούς τους ανθρώπους, έπνιξε, ως φαίνεται, τα παιδιά και στη συνέχεια προσπάθησε να εξαφανίσει τις ορούς. Και κατήχε όπλο τόσα χρόνια. Το θέμα είναι πώς το κατήχε το όπλο. Υπό ποιες προϋποθέσεις. Αυτό, κυρία Παγώνια, γιατί εγώ να πω κάτι, κυρία Παναγωπούλου, για να επικαλεστεί αυτό που λέτε σαν δικαιολογία, θα πρέπει να υπάρχει ιστορικό. Ξαφνικά δεν εμφανίζει κάποιος ένα ιστορικό λέγοντας ότι από εδώ και πέρα εγώ δεν είμαι καλά ψυχολογικά κλπ. Κυρία Παγώνη, τόσα χρόνια, με πολύ σεβασμό, τόσα χρόνια στα δικαστήρια έχουμε δει κατηγορουμένους και χωρίς ιστορικό να το επικαλούνται. Η κρίση θα την έχει η δικαιοσύνη. Το θέμα είναι ότι αυτό το έγκλημα, το τετραπλό φωνικό, να γίνει αφορμή να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας, να λειτουργούν επί της ουσίας οι θεσμοί και να μην είναι διακοσμητικοί. Και να μην φοβούνται και οι πολίτες να καταγγέλουν, κυρία Παναγωπούλου. Ακριβώς. Και να μην κοφεύουν οι πολίτες. Να μην κοφεύουν. Πείτε το, κύριε Μπαλάσκα. Η δική μου οικογένεια, κυρία Παναγωπούλου. Κλείνουμε, κύριε Μπαλάσκα, με εσάς. Κλείνοντας. Ήταν διαβιέστατος κατά την ανάκριση. Είχε σχέδιο, έκρυψε στο Λέβητα το όπλο, προσπάθησε να αποδράσει. Προφανώς ήθελε από την Πάτρα να φύγει με καράβι. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία είναι και σύν της άλλης, διαβιέστατα και έντεχνα, δεν μας αναφέρει καθόλου τη δολοφονία των δύο παιδιών, γιατί ξέρουν ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο επιφαρυντικό χαρακτήρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ισχυριστεί κάτι. Ευχαριστούμε, κύριε Μπαλάσκα, κύριε Παναγωπούλου. Καλημέρα. Χρήστο Στρατουλάκο και στον κύριο Γούργουρα, τον ευχαριστούμε πολύ για τη συμβολή. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.